Ξεκίνησε η σεζόν με το Πορτοκαλιού. Εύχομαι να πάει πολύ καλά. Μία εκτίμηση που έχω κάνει, τουλάχιστον ξεκίνησαν κανονικά την κοπή, βάζοντας τα πορτοκάλια, τα ζαχαρά τους και τους χυμούς τους, και από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί φέρνουν και καλό χρώμα και θα ανταποκριθεί το κοινό, το καταναλωτικό, στο εξωτερικό. Η ναυαλίνα κόβουμε τώρα, η τιμή της είναι περίπου στο 26 λεπτά. Να κρατήσει αυτή τη τιμή, εύχομαι, να πάρει ο παραγωγός λίγα χρήματα για να μπορέσει να ακολουθήσει και το Μέρλιν σε μια τιμή καλή. Οι παραγωγοί να προσέξουν που δίνουν τα πορτοκάλια τους, να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή τους και να μην ακούνε διάφορα που ακούγονται. Οι τιμές αυτές που κόβονται τώρα είναι καλές αν κάνεις μία σύγκριση ότι και η Ευρώπη έχει υποκατανάλωση και ότι έχει φτώχεια όλος ο κόσμος. Πιστεύω ότι αυτές οι τιμές, αν κρατηθούν σε ένα επίπεδο συν πλην 5%, θα μπορέσει ο παραγωγός να εισπράξει τα έξοδα καλλιέργειας και να του μείνει ένα πάρα πολύ μικρό κέρδος, δηλαδή τα εργατικά του, την προσωπική του εργασία ή την οικογενειακή του εργασία. Ίδιες χώρες που φορτώναμε πάντα. Εκτός από τα αντίπεινα που κάνει η Ρωσία για το εμπάρκο που επέβαλαν, που την Ελλάδα δεν την επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί έχει λίγες εξαγωγές, όμως θα επηρεάσει τις χώρες που στέλνουμε τα πορτοκάλια, γιατί και αυτοί δεν πούλησαν μήλα, δεν πούλησαν αχλάδια, δεν πούλησαν πατάτες, δεν πούλησαν πιπέρια. Και όταν ο κόσμος δεν έκανε εξαγωγές προς τη Ρωσία, που ήταν μεγάλες αυτές οι χώρες, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Λετωνία, Τσεχία κλπ, δεν θα έχει οικονομική άνεση να πάρει κάτι παραπάνω από το πορτοκάλι, αλλά θα πάρει τα απολύτως αναγκαία κιλά για την οικογένειά του. Εκεί θα έχουμε θα δούμε ένα μικρό πρόβλημα ως προς τις μεγάλες ποσότητες διάθεσης που γινόντουσαν όλα τα χρόνια. Βέβαια πιστεύω θα το καλύψει, γιατί είναι λειπτικά και οι ναυαλίνες σε μεγάλο βαθμό, και όχι μόνο στο νομό μας αλλά και στον Πύργο και στο Αγρίνιο. Είναι λειπτικά τα μανταρίνια, μάλλον είναι λιγότερες οι ποσότητες, και εκεί πιστεύω δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα και θα πάει, και εύχομαι να πάει πολύ καλά η φετινή χρονιά.